Μας είπαν πως η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μας θωρακίζει απέναντι στις απειλές, στις αμφισβητήσεις της Τουρκίας σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Τη βλέπουμε αυτή τη θωράκιση όταν πετάνε τα τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο και πάνω από την Αλεξανδρούπολη. Τη διαβάζουμε και την ακούμε στις ολοένα και πιο προκλητικές δηλώσεις του Ερντογάν και των υπουργών του. Για να μην μιλήσουμε για τις δηλώσεις των Ευρωπαίων και των Αμερικάνων συμμάχων τους, που όλοι μαζί με ένα στόμα, μια φωνή λένε βρείτε τα, γιατί στόχος τους είναι να μην απειληθεί η Ευρωατλαντική συνοχή απέναντι στον αναθεωρητισμό της Ρωσίας. Λένε βρείτε τα αυτοί που κάνουν πλάτες απέναντι στις προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο. Αυτοί που δεν αναγνωρίζουν κυριαρχικά δικαιώματα και σύνορα, αλλά μόνο λέει νατοϊκό έδαφος, νατοϊκές θάλασσες, και τώρα σπρώχνουν σε επικίνδυνες διευθετήσεις στο Αιγαίο και αλλού. Σε αυτές τις συνθήκες που η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας μεγαλώνει, που τα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών που είναι ψηλά στις απαράδεκτες αξιώσεις της, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την αποστολή επιπλέον πολεμικού υλικού αλλά και τεθωρακισμένων στην Ουκρανία βάζει σε κίνδυνο ακόμα και την άμυνα της χώρας, όπως προειδοποιούν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικοί.